Ολοκληρώθηκε η εισαγγελική έρευνα που διήρκησε 2 χρόνια, με τους τελευταίους 9 μήνες να γίνεται σε ανώτατο επίπεδο από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Αχιλέα Ζήση. Με ανακοίνωσή της πριν από λίγο, η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, η κυρία Αδηλίνη, κηρύσσει το πέρας της έρευνας, ναι, λέγοντας ότι μπαίνει στο αρχείο η υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Δεν προκύπτει εμπλοκή κρατικής υπηρεσίας, της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών σε σχέση με τη χρήση παράνομου λογισμικού, ναι, ενώ αναφέρεται ότι θα ασκηθεί ποινική δίωξη κατά προσώπων που εμπλέκονται με τη χρήση, με την εμπορία και τη χρήση παράνομου λογισμικού, που εμπλέκονται με τις εταιρείες που έχει αποδειχθεί ότι χρησιμοποίησαν παράνομο λογισμικό, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωσή της. Υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ενοχής κατά αυτών των προσώπων, κυρίως από το γεγονός ότι έχει διαπιστωθεί ότι και στο εξωτερικό αντίστοιχες εταιρείες έχουν χρησιμοποιήσει αυτό το λογισμικό παρακολούθησης πολιτικών προσώπων, δημοσιογράφων, επιχειρηματιών. Ναι. Έτσι λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί κατηγορούνται για παραβίαση προσωπικών δεδομένων και παραβίαση απορρίτου τηλεπικοινωνιών και οδηγούνται σε δίκη για την υπόθεση αυτή. Άρα λοιπόν, για να το κάνουμε πιο λιανά, Άννα, η εισαγγελική έρευνα που ολοκληρώθηκε μετά από όλο αυτό το διάστημα λέει ότι η εμπλοκή η οποία αποδεικνύεται από την έρευνα που έγινε αφορά πρόσωπα που έχουν σχέση με τις εταιρείες που έτσι προμηθεύουν αυτό το παράνομο λογισμικό. Και μπαίνει στο αρχείο η υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων σε σχέση με την εμπλοκή ημί της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών στην παρακολούθηση πολιτικών προσώπων, δημοσιογράφων ή επιχειρηματιών. Λοιπόν, αυτό λοιπόν, αυτή η είδηση λοιπόν βγήκε μόλις πριν από λίγο, κυρίες και κύριοι. Είμαστε μεταφέρει Άννα Βλαχοπαναγιώτη. Φαντάζομαι ότι τις επόμενες ώρες θα δούμε και σε πολιτικό επίπεδο δηλώσεις και αντιδράσεις. Να σε ευχαριστήσουμε, Άννα, για την άμεση ενημέρωση.